κάνετε. Ελπίζω να είστε και υγιείς και εσείς. Έχουμε πολλά ερωτήματα. Και εσείς και οι οικείοι σας. Αυτό που διαβάζω στην εφημερίδα η Καθημερινή, αυξάνεται αλματοδός η χρήση του διαδικτύου, άνοδος 50% μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας. Έχετε στοιχεία από πλευράς SMS, από πλευράς χρήση δικτύου και κυρίως η εικόνα αν αντέχει το δίκτυό μας? Το δίκτυο αντέχει, έχουμε πραγματικά αύξηση, ειδικά στη σταθερή τηλεφωνία, αλλά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία με τους παρόχους, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το δίκτυο αντέχει, εμείς σαν Υπουργείο έχουμε βγάλει 10 κανόνες για τη χρήση του διαδικτύου τώρα που καθόμαστε και είμαστε όλοι στο σπίτι. Οπότε νομίζω είμαστε μια χαρά αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να μας αναφέρετε τους κανόνες? Υπάρχουν διάφοροι κανόνες, είναι 10 κανόνες τους οποίους ήδη έχουμε δημοσιεύσει. Για παράδειγμα, να αποφεύγουμε όσο το δυνατόν τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών ψυχαγωγίας από τις 6 το πρωί, τις 9 το πρωί, συγγνώμη, ως 6 το απόγευμα που είναι ώρες αιχμής. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσουμε μια τηλεφωνική κλήση, προτιμάμε σταθερά δίκτυα αντί για την κινητή τηλεφωνία. Αποφεύγουμε την αποστολή μεγάλων αρχείων, μεγάλου μεγέθους. Και αν αυτό δεν είναι εφικτό, προσπαθούμε να κάνουμε συμπίεση. Αποφεύγουμε μαζικά μηνύματα, την αποστολή μαζικών μηνυμάτων κτλ. Αν κάποιος μπει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, θα δείτε και τους 10 κανόνες τους οποίους έχουμε δημοσιεύσει, ναι, προκειμένου να μην έχουμε πρόβλημα με το δίκτυο. Μάλιστα. Παράλληλα, τρέχετε και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον δύο ιστοσελίδες στο government.gr που έχει να κάνει το ένα με τους εθελοντές. Και θα ήθελα να ακούσουμε, να μάθω ακριβώς στοιχεία. Πόσο ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί για εθελοντική εργασία? Πράγματι, από πολύ γρήγορα μάλλον, ανεβάσαμε στο διαδίκτυο σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το οποίο έχει το συντονισμό της σχετικής πρωτοβουλίας και με το γραφείο του Πρωθυπουργού, το εθελοντές.gov.gr, το οποίο καλεί ανθρώπους της υγείας, παραϊατρικό προσωπικό, νοσοκομιακό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό κτλ., να δηλώσει συμμετοχή ως εθελοντές στην προσπάθεια κατά της αντιμετώπισης αυτής της κρίσης. Πόσες αιτήσεις έχουν γίνει? Μέχρι στιγμής, με τα χθεσινοβραδινά στοιχεία, είμαστε γύρω στις 9.500 αιτήσεις. Δείχνει δηλαδή αυτές τις πρώτες μέρες ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον από τον κόσμο για να συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια. Άρα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις? Γιατί ειδικότητες μιλάμε? Μιλάμε για ειδικότητες προφανώς του ιατρικού χώρου, έτσι, αλλά μπορεί να είναι και ειδικότητες διοικητικές, τεχνικές, πληροφορικάροι για παράδειγμα, ή οικονομολόγοι, οι οποίοι μπορούν να στηρίξουν το σύστημα υγείας από το οποιοδήποτε πόστο. Βεβαίως έχουμε και μία πρόβλεψη ώστε ευπαθείς ομάδες να μην χρειαστεί να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, καθώς είναι σχετικά επικίνδυνο για αυτούς. Όπως συνταξιούχοι γιατροί, ας πούμε. Το θέμα των δωρεών τώρα, ναι, κύριε Χριστόπουλε, η αλήθεια είναι ότι έχει ένα ενδιαφέρον. Υπάρχει πλατφόρμα που μπορεί κάποιος να κάνει δωρεά εφόσον έχει την ανάγκη, την διάθεση μάλλον, για να προσφέρει? Εξ όσων γνωρίζω, αυτό το χειρίζεται κεντρικά το γραφείο του Πρωθυπουργού. Ναι, εννοώ το Digital Solidarity, άλλη ιστοσελίδα. Ναι, το Digital Solidarity είναι μια άλλη πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν κατά κύριο λόγο τεχνολογικές υπηρεσίες, ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης, και οι οποίες είναι είτε δωρεάν είτε με ευνοϊκότερους όρους προς τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν σπίτι. Μέχρι στιγμής και εκεί έχουμε μεγάλη προσφορά. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε φτάσει στις 80 επιχειρήσεις, ιδιώτες, φορείς, οι οποίοι έχουν κάνει προσφορά μέσω του Digital Solidarity. Και πώς μπορούν να κάνουν χρήση οι πολίτες? Οι πολίτες μπαίνουν μέσα, βλέπουν τις προσφορές και μετά επικοινωνούν με τους παρόχους, οι οποίοι και τους κατευθύνουν. Άρα στο Digital Solidarity μπαίνουμε .gov.gr, εκεί θα βρούμε τις υπηρεσίες. Ακριβώς εκεί είναι το digitalsolidarity.gov.gr, όπου οι διάφορες επιχειρήσεις ανεβάζουν τις προσφορές τους και τα διάφορα προϊόντα που προσφέρουν. Μπορούμε δηλαδή να βρούμε και ένα πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων, γιατί υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις που το χρειάζονται και που δεν ξέρουν ακόμα να το χρησιμοποιούν. Σωστά. Ακριβώς. Μπορούμε να βρούμε προγράμματα τηλεδιασκέψεων, δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία, δωρεάν online παρακολούθηση κινηματογραφικών παραγωγών κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γενικέ. Γεια σας, κύριε Χριστόπουλε. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.